Στον ηρών την πατρίδα λάθος δείχνει η πηξίδα, στου πολιτισμού το λίκνο βυθίστηκα με στον ύπνο. Γαλανόλευκη ασπίδα ραγισμένη ψάχνει στην ελπίδα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθος σου κουρσάρεψαν πολύ. Μέρα με τη μέρα, Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και κάν τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, τούτο το γορδίο δεσμό με μιας να κόψεις. Έλα, διώξε όπως έκανες παλιά της κατοχής τα πιόνια, που νέα σκλαβιά σου μέλουνε για 400 χρόνια. Και αν φίλοι σου δηλώνουν με μάτια βουρκωμένα, στα χέρια κοίτα τους καλά που τα έχουν ματωμένα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθο σου κουρσάρεψαν πολύ. Μέρα με τη μέρα, σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και κάν τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, τούτο το γορδίο δεσμό με μιας να κόψεις. Έλα. Μήτρα που γέννησες, κάλβο, ρίτσο και σε φέρει, και λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοείδωσε ξανά στο θούριο του Ρήγα, και τι θα πει Ελλάς στους Έλληνες εξηγά. Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, όταν τα έφερα εδώ πέρα, τα περιόρισα για πάρα πολύ καιρό σε αυτόν τον χώρο. Έβλεπαν έξω τον παράδεισο, αλλά σου λένε ο χώρος μας είναι αυτός. Γιατί το είπαν αυτό? Γιατί το συνήθισαν. Συνήθισαν να είναι περιορισμένα. Τα πρόβατα. Πάμε παρακάτω να σας δείξω. Η αρχηγάρα, ο άρχοντας που είμαι εγώ φυσικά. Ανοίγει την πόρτα όποτε γουστάρει και τα ελευθερώνει. Και θα σας δείξω όμως κάτι. Δείξε μας. Η περιουσία, όλη η περιουσία είναι 12,5 στρέμματα περιφραγμένα. Εδώ πέρα έχω αυτόν εδώ τον μπάσαλο.
Με αυτό το μπάσαλο δένω, πάντατε έδαινα το ένα αρνί. Δείτε, δεν βγαίνουνε καν. Τα έχω καεί να πιστεύουν ότι αυτός είναι ο κόσμος. Τα πρόβατα. Αυτό θέλω να σας δείξω. Σε αυτό λοιπόν το μπάσαλο εδώ πέρα δένω πάντοτε το ένα. Το μεταφέρω το πολύ πολύ μέχρι εδώ πέρα. Σε αυτό το σημείο που είναι τσακισμένα τα χόρτα και πατημένα. Και άντε άλλο ένα σημείο εδώ πέρα. Άλλο ένα σημείο εδώ πιο πέρα. Τα πρόβατα τι έχουν πιστέψει, αφού τα έδαινα εδώ πέρα. Ότι όλος ο κόσμος είναι αυτός. Σας έδειξα λίγο πριν που έδαινα τα πρόβατα. Σε ένα πάρα πολύ μικρό χώρο. Εδώ. Δεν μπορούν να διανοηθούν, δεν έχουν βγει ποτέ εδώ πάνω. Ποτέ. Δεν μπορούν να διανοηθούν. Δεν μπορούν να διανοηθούν ότι υπάρχει όλος αυτός ο κόσμος ώστε να βοσκήσουν. Δεν μπορούν να το διανοηθούν. Δείτε, δείτε, δείτε. Είναι όλο δικό μου αυτό το πράγμα. Δείτε. Όσο πιάνει το κινητό, είναι 12,5 στρέμματα. Δεν μπορούν να το διανοηθούν. Τα πρόβατα φυσικά, για να δείτε ότι λέω αλήθεια, δεν βγαίνουν καν από την αυλή τους. Να τα. Δεν τολμούν. Έχουν προγραμματιστεί. Σε λίγα λεπτά θα έρθουν εκεί που τα έδαινα και σε αυτό το σημείο που το έδαινα. Τι θα κάνω. Μέρα με τη μέρα μπορεί να ξεψαρώσουν φυσικά. Να μαγκέψουν που λένε. Και να μου θέλουν να γνωρίσουν και άλλο κόσμο. Απαράδεκτο. Πέρα από εδώ. Ανεπίτρεπτο. Μία φορά θα το τιμωρήσω. Και θα το δέσω, εντός εισαγωγικών τιμωρία εννοείται, το ένα θα δέσω και για την επόμενη μισή χρονιά θα είμαι ήσυχος ότι θα βρίσκονται εκεί που θέλω. Σκεφτείτε λοιπόν, φίλοι μου, ότι αυτό συμβαίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρώτα σε εγκλωβίζουν, μετά σου δίδουν, σου πετάνε ψίχουλα, είσαι πάλι δεμένος νοητικά, δεν το καταλαβαίνεις και πλέον γίνεται απαγορευτικό να διανοηθείς ότι μπορείς να κάνεις βήμα πέρα από το σημείο που σου έχουν υποδείξει για το ποβοσκείς. Και αν τολμήσει κάποιο πρόβατο και ξεφύγει και δεν κατέβει ώστε να το τιμωρήσω ή δεν το βρω το βράδυ εδώ, στο ίδιο σημείο, μαχαίρι, μαχαίρι. Εκεί θα ανοίξει τα μάτια στα άλλα πρόβατα. Και θα θέλουν να μου βοσκούν παντού. Τι λες ρε, κουμάντο εδώ κάνω εγώ ο άρχοντας. Του κόσμου τούτου. Ο άρχοντας του κόσμου τούτου. Έτσι είναι πραγματικά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Μετά από λίγες ημέρες έτσι σύντομες διακοπούλες, να γεμίσουμε λίγο τις μπαταρίες μας. Το χρειαζόμαστε κι εμείς. Αλλά πού να μείνεις ήσυχος με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Έχω την εντύπωση, παιδιά, ότι τα πρόβατα έχουν πολύ περισσότερο μυαλό από ό,τι έχουν οι πολίτες της χώρας τούτης. Οι οποίοι είναι χειρότεροι από πρόβατα. Χειρότερη από πρόβατα. Το καταλάβατε, φαντάζεται, φαντάζομαι ότι καίγεται όλη η Ελλάδα. Έτσι. Καίγεται η Ελλάδα πάλι. Καίγεται το Λουτράκι, καίγεται για ακόμα μια φορά και έχονται οι περιοχές οι οποίες αύριο μεθαύριο τρέξτε να αγοράσετε. Υπάρχουν ανεμογεννήτριες σε τιμή ευκαιρίας. Γερμανικές ανεμογεννήτριες. Λειτουργούν πολύ καλά. Είναι ανθεκτικές για όσο λειτουργούν. Μετά τις βάζουμε εκεί που ξέρουμε. Πρόβατα κανονικά, χειρότερα από πρόβατα. Χειρότερα από πρόβατα. Καλά τους έλεγε ο Μητσοτάκης. Στο Μαντρί. Μην τολμήσεις και βγεις από το Μαντρί. Ο Πάσαλος. Ο Πάσαλος, παιδιά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Αν μας ακούτε διαδικτυακά στο www.focusfm.gr. Καλημέρα και σε όλους όσοι έχετε ανοίξει τις κάμερες και μας παρακολουθείτε μέσα από τα live stream που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τρέξτε να αγοράσετε. Επενδύστε σε ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα. Τώρα που καίγεται. Τώρα που ζεματάει το θέμα. Ξανά, για ακόμα μία φορά, στο ίδιο έργο θεατές. Αηδία. Η παραμικρή προσπάθεια να βελτιώσουμε την κατάσταση. Τίποτα. Μία χώρα στον αυτόματο κι όπου βγει. Πάμε κι όπου βγει. Πάμε κι όπου βγει. Αυτή είναι η έκφραση η οποία μας ταιριάζει. Βρέχει, πνιγόμαστε. Χιονίζει, παγώνουμε. Έχει ζέστη και γόμαστε. Αυτή είναι η χώρα μας. Και έχεις τους νεοδημοκράτες να σου κουνιούνται με 40% λέει. Με 40%. Τα 100. Άρε κλωτσιά που χρειάζεστε. Και πάσαλο. Και πάσαλο.
Αντί να ντρέπεστε για αυτό το χάλι της χώρας. Αντί να ντρέπεστε και να λέτε στο Μητσοτάκη να μείνει εκεί που είναι στις Βρυξέλλες, λέει, πήγε για μια σύνοδο Καραϊβικής, κάτι τέτοιο. Και έκανε μια δήλωση, εξωφρενική κατ' εμέ. Εξωφρενική η δήλωση του Μητσοτάκη. Από τις Βρυξέλλες που παρακολουθεί εκ του μακρόθεν την Ελλάδα να καίγεται. Τα όμορφα χωριά, όμορφα καίγονται. Να ακούσουμε λίγο το Μητσοτάκη. Τις Βρυξέλλες που βρίσκομαι για τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής. Ενημερώνουμε συνέχεια. Όπα, Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής. Τι λες, χόρεψε και λίγο ρέγγε, άσε λίγο το μαλλί ράστα. Πολύ κουράστηκες, αδελφέ μου. Διπλές εκλογές, να μην πας και σε μια σύνοδο για την Καραϊβική. Ε, αλλά παρακολουθείς από μακριά για τις φωτιές. Για πες μας λίγο τι παρακολουθείς. Για την εξέλιξη των μεγάλων πυρκαγιών, ναι, στην Αττική, στη Βιωτία και στην Κορινθία. Οι επιστήμονες μας είχαν προειδοποιήσει ότι οι μέρες αυτές θα ήταν εξαιρετικά δύσκολες λόγω του καύσωνα και των ισχυρών ανέμων. Μπράβο, επιστήμονες. Ο κρατικός μηχανισμός κάνει το καλύτερο το οποίο μπορεί για να ανταποκριθεί με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και να περιορίσει αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές. Στόπ λίγο. Τι κάνει ο κρατικός μηχανισμός? Πήρε καναντέρ? Όχι. Τι κάνει ο κρατικός μηχανισμός? Έκανε συμφωνίες με άλλες χώρες, διακρατικές συμφωνίες, προκειμένου τη δύσκολη ώρα να σπεύσουν? Όχι. Δεν μπορούμε να πάρουμε και από τη Ρωσία. Εκείνα τα μεγάλα, τα πυροσβεστικά, τα θυμάστε? Τα τεράστια, που είναι σαν 8 καναντέρ το ένα. Δεν μπορούμε να τα πάρουμε, ούτε πέρυσι μπορούσαμε να τα πάρουμε. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Πώς ξαφνικά άρχισε να καίγεται η Ελλάδα αφού γίνανε οι δύο εκλογές? Ωραίο, ρωτάω, το αφήνω εδώ και πάω παρακάτω. Να δούμε τι θέλει να πει το παιδί εκεί από την Βρυξέλλα που είναι και συσκέπτεται με την Καραϊβική. Παρακαλώ. Να ζητήσω από τους συμπολίτες μας να υπακούν στις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Καλά, παιδιά, να είστε. Το πρώτο μας μέλημα πάντα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ακολουθεί η προστασία της περιουσίας και του φυσικού μας περιβάλλοντος. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι εκενώσεις οι οποίες διατάσσονται από την πολιτική προστασία να υλοποιούνται με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι έπαθαν ζημιές από τις πυρκαγιές αυτές ότι ο κρατικός μηχανισμός αμέσως μετά την κατάσβεση σε 4-5 χρόνια, παιδιά, έτσι, θα βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα να καταγράψει τις ζημιές ώστε να μπορέσουν οι συμπολίτες μας αυτοί να αποζημιωθούν με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Σήμερα ήταν η πρώτη ουσιαστικά δύσκολη μέρα του φετινού καλοκαιριού. Είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν και άλλες. Φωτιές είχαμε, έχουμε και θα έχουμε. Στοπ. Φωτιές είχαμε, έχουμε και θα έχουμε. Σαν το λεφτά υπάρχουν είναι αυτό. Φάτο να το Μητσοτάκη, δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο Μητσοτάκη. Όχι. Εσείς που είδατε τα σπίτια σας, το βιό σας να καίγεται και τον ψηφίσατε, πώς αισθάνεστε? Να σας λέει ότι είχαμε, έχουμε και θα έχουμε φωτιές. Εκεί από τα Βρυξέλλας που βρίσκεται για να συσκεφθεί μαζί με τας Ευρωπαϊκάς Ενώσεως, τας Λατινικάς Αμερικής και τας Καραϊβικής. Πώς αισθάνεστε? Να τον ακούτε να λέει τα ίδια πράγματα και να είστε στο ίδιο έργο θεατές. Την ίδια δήλωσή του, αν την πάρω, δεν ξέρω αν θα ήταν στις Βρυξέλλες, αν ήταν κάπου αλλού θα ήταν, σε κανένα τριμεράκι αλλού. Για τις προηγούμενες πυρκαγιές ήταν η ίδια δήλωση, θα μπορούσε να παίξει και σήμερα. Και να είστε βέβαιοι ότι η σημερινή του δήλωση, η χθεσινή δηλαδή, θα μπορεί να παίξει και σε ένα μήνα από τώρα και σε ένα χρόνο από τώρα. Γιατί είναι τα πρόβατα τα οποία τον ψηφίζουν. Τα πρόβατα τα οποία τους έχει βάλει τον μπάσαλο και δεν μπορούν να δούνε μέχρι πού μπορούν να φτάσουν τη χώρα αυτή. Και μένουν εκεί, να βοσκάνε αυτοί. Ρε, θα τελειώσει το χόρτο και θα πεθάνετε, δεν το καταλαβαίνετε? Θα πεθάνουμε όλοι. Τι είπε ο Μητσοτάκης? Να είμαστε υπάκουοι πολίτες. Σε ποιες εντολές να είμαστε υπάκουοι? Στο ότι κλείσατε, είχε 40 βαθμούς θερμοκρασία, έξω 42, και εσείς ρε αθεόφοβοι κλείσατε τα πάρκα? Δηλαδή είναι μέτρο αυτό? Αυτό είναι ανάποδος κόσμος. Είναι δυνατό να κλείνετε τα πάρκα και την πρόσβαση στα άλση, που μπορώ εγώ να πάρω την οικογένειά μου και να πάω να κάτσω κάτω από μια παχιά σκιά να δροσιστώ? Να πάρω τη γιαγιά μου και να την πάω μια βόλτα λίγο να δροσιστεί, γιατί πεθαίνει μέσα στα τσιμέντα, και να μου απαγορέψεις εσύ εμένα τη δυνατότητα, το δικαίωμα να πάω μια βόλτα στο πάρκο? Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου, παρακαλώ.
Κλειστά θα παραμείνουν με εντολή του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη, Πάρκα και Άλση. Από σήμερα το πρωί στις 9 και για 24 ώρες οι πολίτες δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πεδίο του Άρεως, το Πάρκο Τρίτσι, το Λόφο Φινοπούλου και το Αττικό Άλσος. Σου λέει για να μην βάλετε φωτιά. Δηλαδή, σταματήστε να μας συμπεριφέρεστε λες και είμαστε νήπια. Σταματήστε να μας συμπεριφέρεστε λες και είμαστε ηλίθιοι άνθρωποι. Τους ηλίθιους να τους εντοπίσετε και να τους κόψετε τον πισινό. Άμα πάνε να βάλουν φωτιά να ψήσουν μπαρμπεκιού με 40 βαθμούς έξω. Υπάρχει δυνατότητα, τα ντρόουν δηλαδή που τα σηκώνετε για να μας παρακολουθείτε όταν κάναμε διαδηλώσεις ενάντια στην κορονοχούντα. Γιατί δεν τα χρησιμοποιείτε για να παρακολουθείτε αν κάποιος από αυτούς τους ηλίθιους ψηφοφόρους Μητσοτάκη θα βγουν βόλτα να πάνε να ψήσουν με 40 βαθμούς θερμοκρασία έξω. Τα ριμπάει. Γιατί εμείς, άμα θέλουμε να βγούμε μία βόλτα να πάρουμε μία ανάσα δροσιάς σε ένα άλσος ή σε ένα πάρκο. Δεν θα πάμε να βγούμε να κάνουμε μπάρμπεκιου. Για ποιο λόγο λοιπόν κλείνεις εσύ την ώρα που καίγεται ο κόσμος με πολύ ψηλές θερμοκρασίες όπως γίνεται τα καλοκαίρια συνήθως, έτσι. Δεν το λέω για να τρομοκρατήσω. Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους η ΣΕΡΤ οι οποίοι ντροπή σε σένα Πατούλη που έκλεισες. Είσαι και γιατρός. Έκλεισες τα πάρκα και τα άλση. Ντροπή όμως και στους δημοσιογράφους, στο δικό μου το συνάφι. Στο δικό μου το συνάφι, ντροπή ρε εσείς. Δεν θα σας βάλω πολύ, δεν θα σας κουράσω πολύ. Θέλω να ακούσουμε μαζί πόσα δευτερόλεπτα είναι αυτό το βίντεο, αδελφέ μου, 33, 30, μισό λεπτό. Πόσα, 14, ακόμα χειρότερα. Σε 14 μέσα δευτερόλεπτα να ακούσετε τι είπε το στόμα της δημοσιογράφου στην κρατική δημόσια τηλεόραση που την πληρώνετε εσείς, εγώ και όλοι μαζί εμείς. Σε 14 δευτερόλεπτα. Το θέμα της ήταν ο καύσωνας. Ακούστε τι είπε. Αν η κόλαση του Δάντη ήταν επίγεια, θα είχε αυτήν ακριβώς την εικόνα, με θερμοκρασίες κυριολεκτικά φούρνου άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Ο Κέρβερος, το όνομα που δόθηκε στον ακραίο καύσωνα, είναι το μυθικό τέρας με τα τρία κεφάλια που εμφανίζεται στην κόλαση του Δάντη στις πύλες της Κολάσεως και προσυδειάζει απόλυτα με την κλιματική συνθήκη που καλούνται να αντιμετωπίσουν όπως μπορούν κάτοικοι, επισκέπτες και υπηρεσίες πολιτικής προστασίας από άκρης άκρη της γυραιάς Ηπείρου. Συγγνώμη. Ήταν 27 δευτερόλεπτα, δεν ήταν 14. Ήταν 27 τα δευτερόλεπτα. Να μην λέμε ψέματα. Να μην κάνουμε δημοσιογραφικές υπερβολές. Συγγνώμη λίγο, κλείσε λίγο. Συγγνώμη, συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, τι έλεγα, 27 δευτερόλεπτα, να μην υπερβάλλουμε. 27 δευτερόλεπτα ήταν το ρεπορτάζ το οποίο ακούσατε. Μέσα σε 24 δευτερόλεπτα είπε. Η κόλαση του Δάντη. Είπε ο φούρνος. Είπε οι πύλες Κολάσεως. Είπε ο Κέρβερος με τα τρία κεφάλια. Και φυσικά μέσα σε αυτά τα 27 δευτερόλεπτα, η δημοσιογράφος στην ΕΡΤ είπε και την τιτανομέγιστη, ουρανομίκη ανακρίβεια. Ότι ο καύσωνας πλήττει την Ευρώπη απ' άκρη σ' άκρη. Έλα να κάνουμε ένα μάθημα γεωγραφίας λίγο. Ευρώπη. Η γυραιά Ήπειρος. Ο καύσωνας λέει την πλήττει απ' άκρη σ' άκρη. Δηλαδή η μία άκρη είναι η Ελλάδα. Ελλάδα, είμαστε μία άκρη. Ιταλία. Ο Ευρωπαϊκός Νότος είναι η άκρη. Είναι μία άκρη. Η άλλη άκρη πού είναι? Προς τα πάνω να κοιτάξουμε. Σκανδιναβία για παράδειγμα. Ισλανδία για παράδειγμα. Έχει η Ισλανδία και η Σκανδιναβία, η Νορβηγία εκεί στα φιόρδ 40 βαθμούς θερμοκρασία, ρε συνάδελφε. Άρα γιατί λες ψέματα? Γιατί τρομοκρατείτε τον κόσμο? Από τη μια το ρεπορτάζ ότι κλείνετε τα πάρκα και από την άλλη ο καύσωνας, η κόλαση του Δάντη, οι πύλες Κολάσεως, ο Κέρβερος με τα τρία τα κεφάλια. Δεν τα λέω εγώ, τα ακούσατε. Και μετά στα καπάκια και άλλο ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Βάλε να ακούσουμε λίγο γιατί μετά τον Κέρβερο. Ξέρετε ποιος έρχεται? Για δώσε. Καθώς όμως ο Κέρβερος αποχωρεί και η θερμοκρασία στη Ρώμη πέφτει στους 34 βαθμούς, πλησιάζει νέο κύμα καύσωνα. Ο Χάρος. Παναγιά μου. Ο Χάρος. Το λένε και γουστάρουν. Ήρθε το τέλος, παιδιά, να ξέρετε. Φεύγει ο Κέρβερος, έρχεται ο Χάρος. Το λένε και γουστάρουν και από κάτω το γράφουν κιόλας. Έρχεται ο Χάροντας. Ρε πυροβολημένοι. Ξέρετε για ποιους τα λένε αυτά?
όλα αυτά τα λένε για τα πρόβατα. Όλα αυτά, ο Κέρβερος, ο Χάρος, η κόλαση του Δάντη, οι πύλες κολάσεως, η απάκρης άκρη καύσωνας, είναι οι πάσαλοι. Οι πάσαλοι που έλεγε ο φίλος μου ο Βοσκός, έτσι τον έχω βαφτίσει τον Αντώνη τον Ροδιανό. Λοιπόν, στο ξεκίνημα, οι πάσαλοι, όλοι αυτοί είναι οι πάσαλοι, που δεν σε αφήνουν να πας παρακάτω, να δεις τι γίνεται. Και υπάρχουν αυτά τα προβατάκια, τα οποία κυριολεκτικά τους βλέπουν αυτούς τους πασάλους με τρόμο και μένουν μέσα. Θέλουν να πάρουν μία ανάσα, να πάνε σε ένα δέντρο από κάτω στη σκιά και επειδή είπε ο Πατούλης απαγορεύεται, δεν πηγαίνουνε. Βλέπουν να ακούνε το ρεπορτάζ της ΕΡΤ που λέει έρχεται ο Χάρος μετά τον Κέρβερο και τα κάνουνε πάνω τους. Βγαίνει ο άλλος έξω, περπατούσε στον δρόμο. Είχε 40 βαθμούς θερμοκρασία και βλέπει μία τύπισσα και δεν είναι μία, είναι πολλές. Βλέπει μία τύπισσα η οποία είναι με το φήμωτρο. Με τη μάσκα στα μούτρα. Με τη μάσκα στα μούτρα και της λέει κυρία μου, θα πεθάνετε. Μέχρι και το ζαβό βγήκε και είπε να μην το. Ποιος είναι το ζαβό, τώρα δεν ξέρω τι εννοεί. Δεν ξέρω ποιος είναι το ζαβό. Και η άλλη ήταν με τη μάσκα. Και του λέει, εγώ δεν την έχω βγάλει από τότε που είχαμε τον κορονοϊό τη μάσκα. Την έχω κάνει τατουάζ. Βάλε το ηχητικό, ρε. Βάλτο. Δεν ξέρω αν ακούσατε. Είπανε για 2-3 μέρες, 4 τώρα που θα κάνει πολύ ζέστη, να μην φοράτε τα φήμωτρα. Τι είχε στην τηλεόραση ο Ζαβός και με τη μάσκα. Τα φήμωτρα για μερικές μέρες λόγω ζέστη. Ναι, ναι. Ποιο αυτό λέει, τη μάσκα, δείχνει τη μάσκα. Ναι, το είπε λόγω ζέστη. Όχι, θα την βγάλω. Άμα είπε έτσι. Άμα είπε έτσι, θα την βγάλω. Δεν την έχω βγάλει από τότε που ξεκίνησε ο κορονοϊός. Μπράβο. Τώρα αυτές τις ημέρες, επειδή θα λιποθυμήσετε με το φήμωτρο, εγώ θα σας συμβουλεύω να το βγάλετε. Το είπε και ο Ζαβός στην τηλεόραση. Το είπε και ο Ζαβός στην τηλεόραση. Ποιο είναι ο Ζαβός, ρε παιδιά. Ποιο είναι ο Ζαβός, ρε παιδιά. Γιώργο, ξέρεις ποιος είναι ο Ζαβός? Μήπως πάει το μυαλό σου πουθενά? Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Ποιο ο Ζαβός είπε να βγάλουμε, λέει, να μην φοράνε μάσκες με τέτοια ζέστη. Ε? Βουλευτή Ζαβός υπάρχει? Έχει Ζαβό βουλευτή? Υπάρχει βουλευτής ο οποίος λέγεται Ζαβός? Δεν το πιστεύω. Υπάρχει ασυμβίβαστο. Βουλευτή και Ζαβού δεν είναι δυνατόν. Υπάρχει βουλευτή Ζαβός. Τι μαθαίνεις, ρε παιδί μου, πρωί-πρωί, έχει και ζέστη έξω. Αλλά παιδιά, να ακούσετε. Ό,τι πει ο ειδικός, όχι ο Ζαβός, ο ειδικός. Ό,τι πει ο ειδικός. Η ώρα είναι 8:31 πρώτα λεπτά. Θα πάω σε διάλειμμα. Το πρώτο της ημέρας. Θέλω να είστε συντονισμένοι γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Με το που θα επιστρέψω, θα σας εξηγήσω γιατί ζούμε από τύχη. Και αυτό θα τα ακούσετε αποκλειστικά τώρα από τον Focus FM για πρώτη φορά. Γιατί ζούμε από τύχη. Ζούμε από τύχη. Σε νοσοκομείο μεγάλο. Παραλίγο να τελειώσει το οξυγόνο και το πήρανε γραμμή, χαμπάρι, εντελώς τυχαία. Και όταν λέω παραλίγο να τελειώσει, σε 20 λεπτά από την ώρα που το εντόπισαν, αν είχαν καθυστερήσει 20 λεπτά, θα πέθαινε κόσμος. Θα πέθαινε κόσμος. Πάω σε διάλειμμα, 2 λεπτά, δεν φεύγει κανένας. Έρχομαι να σας πω λεπτομέρειες, όσες μπορώ ακόμα, για το συγκεκριμένο περιστατικό και μετά θα ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση, έχοντας φυσικά τα μάτια μας στραμμένα στο πύρινο μέτωπο, για τις αποκαλυπτικές λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε ό,τι έχει να κάνει με το έγκλημα της κοιλάδας των Τεμπών. Και για ακόμα μία φορά, και εγώ προσωπικά, αλλά και εδώ πέρα ο Focus FM, πρέπει να αισθανόμαστε δικαιωμένοι, γιατί από την αρχή λέγαμε κάτι παίζει με την εμπορική αμαξοστοιχεία. Και μας λέγανε συνωμοσιολόγους και ψεκασμένους. Σε λίγο θα μάθετε και τα πάντα για το ξυλόλιο. Τι είναι το ξυλόλιο? Σε λίγο. Κάποιοι που με παρακολουθείτε στο διαδίκτυο στις τελευταίες μέρες μπορεί και να ξέρετε τι είναι το ξυλόλιο, αλλά σε λίγο θα ακούσετε και λεπτομέρειες. Πάμε σε διάλειμμα, έρχομαι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα είναι 18 του Ιούλη. Είμαστε ζωντανά στον Focus FM 103,6. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr και φυσικά σε όλους όσοι έχετε ανοίξει τις κάμερές σας και μας βλέπετε μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να μας παρακολουθήσετε και να μας εντοπίσετε όπως και όλους τους παραγωγούς. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα ότι ζούμε από θαύμα. Γιατί το λέω αυτό? Θα σας δώσω όσες λεπτομέρειες μπορώ να σας δώσω προς το παρόν, γιατί θέλω ακόμα να έχω χειροπιαστά στοιχεία στα χέρια μου προκειμένου ενδεχομένως να προκαλέσουμε, αν μας ακούει και κάποιος, την παρέμβαση κανόνων εισαγγελέα για να το ψάξουν λίγο παραπάνω και να αποδοθούν ευθύνες. Γιατί πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Γιατί δεν μπορεί ένα ολόκληρο νοσοκομείο σε μεγάλη πόλη της Ελλάδας, ή Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, δεν θέλω να το συγκεκριμενικοποιήσω ακόμα. Ξέρω που είναι, ξέρω ποιο νοσοκομείο είναι. Απλά
για να μην μπουν ότι φωτογραφίζω. Για να μην μπουν ότι φωτογραφίζω και έχω πάλι τους διοικητές να μου πατάνε μηνύσεις και να τρέχουμε στα δικαστήρια. Είναι δυνατόν ένα ολόκληρο νοσοκομείο να μένει με 6 λίτρα οξυγόνο και να το ανακαλύπτουν σε ένα τυχαίο άσχετο έλεγχο με το οξυγόνο ότι έχουν μείνει 6 λίτρα στις δεξαμενές? Ξέρετε πόσο γρήγορα σε ένα ολόκληρο νοσοκομείο γίνεται η κατανάλωση 6 λίτρων οξυγόνου? Μιλάμε για λεπτά της ώρας. Μιλάμε για λεπτά της ώρας. Ένα ολόκληρο νοσοκομείο, επειδή ο άνθρωπος ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τα του οξυγόνου έχει πάρει άδεια, πέφτει τόσο πολύ η στάθμη του οξυγόνου σε σημείο του να έχει μείνει στη δεξαμενή μέσα μόνο 6 λίτρα και το ανακάλυψαν σε έναν τυχαίο τεχνικό έλεγχο για άσχετο θέμα. Και το βλέπει ο άλλος και λέει, ρε παιδιά, θα πεθάνει ο κόσμος. Έχουμε 6 λίτρα οξυγόνο. Ξαναλέω, σε μεγάλο νοσοκομείο της Ελλάδας, ή Θεσσαλονίκη ή Αθήνα είναι, δεν θα πω άλλες λεπτομέρειες, ανακάλυψαν ότι μέσα στις δεξαμενές, σε τυχαίο έλεγχο, είχαν μείνει μόλις 6 λίτρα. Κατά τα άλλα, 40,6%. Τα 100. Θα έσβηνε ο κόσμος, παιδιά, στα καλά καθούμενα. Αυτό είναι το εσύ που μας είπε ο Μητσοτάκης ότι θα το αναβαθμίσει. Αυτό είναι. Να τελειώνει το οξυγόνο στα καλά καθούμενα. Γιατί ο άλλος είναι σε άδεια και δεν υπάρχει αντικαταστάτης. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θα επιφορτιστεί από αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με την παροχή οξυγόνου σε νοσοκομείο. 6 λίτρα. Ζούμε από τύχη. 6 λίτρα. Είσαστε με τα καλά σας? Και τι, έτσι ήταν σε καμία περίοδο που υποτίθεται ότι, όπως τον κορονοϊό τότε που το τσιμπούσανε το οξυγόνο, τα 6 λίτρα θα είχαν εξαφανιστεί προπολού. Θα πήγαινε ο κόσμος αδιάβαστος. Αδιάβαστος. Και έρχομαι σε κάτι ακόμα πριν να πιάσω τα του πορίσματος, τα οποία είναι εξωφρενικά. Σε κάτι ακόμα το οποίο είναι επίσης εξωφρενικό. Θα βάλουμε εδώ με τη βοήθεια του Γιώργου του Δαμιανίδη. Καλημέρα Γιώργα, ρε, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, εγώ δεν ήρθα χθες, γι' αυτό είδες, λέω καλή εβδομάδα σήμερα, είδες. Ε, και εσύ δεν ήρθες. Και εσύ κοπα. Από την Τρίτη ξεκινάει. Άρα καλά κάναμε και ήρθαμε σήμερα. Καλά κάναμε και ήρθαμε σήμερα. Λοιπόν, το βίντεο αυτό μου το στέλνει μία φίλη ακροάτρια του Focus FM. Από Θεσσαλονίκη, δεν θα πω ποια περιοχή, δεν θέλω να γίνουν στόχος οι άνθρωποι. Γιατί δυστυχώς υπάρχει πλήρης ανομία. Κάτω από το σπίτι τους, σε μία γειτονιά της Θεσσαλονίκης, γίνεται μία πορεία και περνάει ένα ασκέρι 50-60 άτομα και διαδηλώνουν υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ. Λένε αυτό το σύνθημα, στο διάλο η οικογένεια, στο διάλο η πατρίς, η Ελλάδα να πεθάνει, να ζήσουμε εμείς. Αυτό το πολύ ωραίο σύνθημα. Και περιδιαβαίνουν ανενόχλητοι μέσα σε γειτονιές Θεσσαλονίκης. Σε κάποια στιγμή κάποιος άνθρωπος αντιδράει από ένα μπαλκόνι και το τι ακούει από κάτω, τι μπινελίκι ακούει από κάτω αυτός ο οποίος ηλικιωμένος κιόλας, γιατί τον λένε παππού τον φωνάζουνε, και να του φωνάζουν από κάτω και οι γυναίκες να βρίζουν χειρότερα από άντρες ή μαζί με τους άντρες για την ακρίβεια. Να του λένε κατέβα κάτω, ρε μπιπ, ρε μπιπ, ρε μπιπ. Γιώργο, ετοιμάσου γιατί τα μπιπ είναι πολλά. Ρε μπιπ, κατέβα κάτω, ρε μπιπ, ρε κάνε, δείξε. Φωνάζουν μετά ένα σύνθημα για κάθε φασίστα ομοφοβικό. Υπάρχει μία θέση στο Θερμαϊκό. Απειλή δηλαδή. Τον απειλούνε. Και το χειρότερο ποιο είναι? Ότι μέσα στο πλήθος, ο Θεός το κάνει τώρα, 40 άτομα τώρα πλήθος, σκόρπια διαδήλωση. Αλλά μέσα σε αυτή τη σκόρπια διαδήλωση υπάρχει και μία τύπισσα η οποία κρατάει μία φωτογραφία, μία φωτογραφική μηχανή με μεγάλο φωτογραφικό φακό, που σημαίνει ότι μπορεί να κάνει καλό zoom. Γι' αυτό το σχολιάζω, ότι είναι ένα μεγάλο φωτογραφικό φακό. Και τραβάει φωτογραφία αυτόν ο οποίος είναι στο μπαλκόνι και διαμαρτύρεται. Για ποιο λόγο τον τραβάει φωτογραφία? Προφανώς για να τους φυρίξουν το σύνθημα σε δεύτερο και τρίτο χρόνο. Αυτή είναι η κατάσταση. Δώσε λίγο το βίντεο, Γιώργο. Να ζήσουμε εμείς. Η Ελλάδα να πεθάνει, να ζήσουμε εμείς. Και εδώ περπατάνε και γίνεται διαμαρτυρία από κάποιο μπαλκόνι.
Τώρα θα τον ακούσω το... να βρίζει. Κατέβα κάτω, έλα κάτω. Σε περιμένουμε, λέει, κατέβα κάτω. Έλα θείο με το σόβρακο. Κάθε φασίστα, ομοφοβικό, υπάρχει μία θέση στο Θερμαϊκό. Του φωνάζουν, έλα κατέβα κάτω, μπινελίκια. Μπινελίκια. Και τώρα μέσα από, το, από τους ανθρώπους που κάνουν τη διαδήλωση βγαίνει μία φωτογράφος. Φωτογράφος. Έλα, έλα. Έλα, έλα, κατέβα ρε. Άκου, άκου τώρα. Αυτό το, συγγνώμη λίγο, πάτε ένα pause. Σε διαδήλωση ΛΟΑΤΚΙ δεν είναι αυτό. Αυτό το κατέβα κάτω ρε παλιοπούς. Τι εννοεί ρε. Στέκει. Είναι σχήμα, τα έχουν μπερδέψει. Σχήμα οξύμορο, συνέχισε. Χέστηκε λέει. Τρομερό πράγμα. Και τον τραβάει φωτογραφίες. Υπάρχει βίντεο ανεβασμένο στο Focus FM. Ε, η αστυνομία πουθενά. 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 Τραβάνε φωτογραφίες σε Έλληνες πολίτες οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για αυτά τα έσχη που φωνάζουν. Έλα τώρα Γιώργο. Άραγε. Προσωπικά δικαιώματα δεν υπάρχουν εκεί πέρα. Όχι. Όχι. Θα πάνε εμάς για προσωπικά δικαιώματα γιατί το ανεβάσαμε. Θα πάνε εμάς για προσωπικά δικαιώματα γιατί το ανεβάσαμε, κατάλαβες. Αυτοί τραβάνε φωτογραφίες στους ανθρώπους, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τους απειλούν λέγοντάς τους ότι θα τους στείλουν στο Θερμαϊκό. Και φαντάσου τώρα, Γιώργο, να περάσουν από τη λάθος. Από τη λάθος. Από μια γειτονιά που δεν θα ήταν ένας παππούς στο μπαλκόνι. Και θα ήταν 10-15 νοματέοι που το λέει το υπερδικά τους. Και να κατέβαιναν κάτω. Και να κατέβαιναν κάτω. Μετά θα ήταν οι φασίστες, οι ομοφοβικοί. Οι ρατσιστέ και πάει λέγοντας. Και έρχομαι τώρα στα θέματα κατ' εμέ πολύ σημαντικά και σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Κοκοτσάκη, διότι έχουμε κάποια νέα δεδομένα. Να ακούσουμε λίγο πρώτα το συγκεκριμένο βίντεο που ουσιαστικά πλέον δεν κρύβονται κάποια πράγματα και μιλούν για μια ουσία η οποία εντοπίστηκε στην δεύτερη αμαξοστοιχεία, στην εμπορική. Αναφέρομαι στο έγκλημα της κοιλάδας του Ντεμπών. Μία ουσία η οποία χρησιμοποιείται στο λαθρεμπόριο καυσίμων. Πάμε να ακούσουμε και έρχομαι να σας εξηγήσω 5 πράγματα. Και ανίχνευσε μεταξύ άλλων την ουσία ξυλόλιο, η οποία δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση από τα υπάρχοντα υλικά, από τα στοιχεία των αμαξοστοιχειών. Ποια είναι, Μαρία, η ουσία ξυλόλιο? Πρόκειται για μια ουσία η οποία χρησιμοποιείται ως διαλύτη στη χημική βιομηχανία. Αλλά επειδή τα χαρακτηριστικά του μοιάζουν με τις βενζίνης, χρησιμοποιείται ακόμα και στην οθεία καυσίμων. Και ανίχνευσε μεταξύ άλλων ακόμα την ουσία ξυλόλιο, η οποία δεν δικαιολογεί. Άρα λοιπόν το ξυλόλιο είναι μια ουσία η οποία εντοπίστηκε και η οποία ενδεχομένως να μπορεί να εξηγήσει πάρα πολλά από τα αναπάντητα ερωτήματα που έχουμε σήμερα. Γιατί? Γιατί? Ξυλόλιο. Καταρχάς πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί τα πορίσματα τα οποία έχουν γίνει μέχρι στιγμής δεν εντόπισαν αυτή την ουσία ή αν την εντόπισαν γιατί το απέκρυψαν και έχουμε μία ουσία, ένας διαλύτης είναι αυτό, θα μας τα εξηγήσει καλύτερα σε λίγο πραγματογνώμονας με τον οποίο θα συζητήσουμε. Είναι ένας διαλύτης ο οποίος ουσιαστικά χρησιμοποιείται για να γίνεται νοθεία στα καύσιμα. Το θέμα ποιο είναι? Εγώ δεν ήξερα τι είναι το ξυλόλιο. Όπως και πολλοί από εσάς ενδεχομένως να μην ξέρετε τι είναι το ξυλόλιο. Το οποίο, ξαναλέω, εντοπίστηκε από πόρισμα, από έρευνα που έκαναν πραγματογνώμονες οι οποίοι είναι των οικογενειών, εντάξει, και εντόπισαν, έδωσαν στη δημοσιότητα ότι εντοπίστηκε ξυλόλιο. Το ξυλόλιο, λοιπόν, από ό,τι λίγο το έψαξα, είναι και εξαιρετικά διαβρωτικό, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με πλαστικά, αλλά φανταστείτε αν διαβρώνει κατά αυτόν τον τρόπο κυριολεκτικά λιώνει το φενιζόλ, το διαβρώνει σε μερικά δευτερόλεπτα, όπως και όλα τα πλαστικά. Είναι διαβρωτικό πλαστικών, πολύ εξαιρετικά διαβρωτικό για τα πλαστικά. Άρα φανταστείτε τι μπορεί να γίνει και πάνω στο ανθρώπινο δέρμα. Και θυμίζω ότι εδώ ο Focus FM ήταν το πρώτο ραδιόφωνο και το μόνο ραδιόφωνο που σεβάστηκε και το μόνο μέσο μαζικής ενημέρωσης γενικότερα που σεβάστηκε τους δύο πυροσβέστες που τραυματίστηκαν με χημικά εγκάβματα. Τη θυμάστε την ιστορία?
Εδώ σε αυτή την εκπομπή είχε βγει. Είχα μιλήσει με τον άνθρωπο. Τον έναν εκ των δύο πυροδοτών. Καλά, και με τους δύο είχα μιλήσει. Απλά με τον έναν εκ των δύο μιλήσαμε και στον αέρα. Που είχαν χημικά εγκάβματα και τους έλεγαν για υγρά μπαταρίας και άλλες μπαρούφες τέλος πάντων δεξιά και αριστερά. Πιθανότατα ενδεχομένως να μπορεί το ξυλόλιο ή να το ρωτήσουμε αυτό, αν μπορεί να ευθύνεται για αυτά τα χημικά εγκάβματα. Και δεύτερον, και έχω βρει ένα βίντεο το οποίο το έχω ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα δικά μου. Είναι εξαιρετικά έφλεκτο. Εξαιρετικά έφλεκτο. Και μάλιστα έχω εντοπίσει ένα βίντεο που ένας άνθρωπος ρίχνει σε φωτιά ξυλόλιο. Και γίνεται σαν ένα μικρό μανιτάρι. Με ένα ποτήρι, έριξε μέσα σε μια φωτιά ένα ποτήρι ουσιαστικά ξυλόλιο. Και η ανάφλεξή του και η θερμοκρασία που ανέβηκε, ο ίδιος ήταν σε απόσταση μικρή από τη φωτιά, δεν μπορούσε να το αντέξει. Φέρτε λίγο στο μυαλό σας το μανιτάρι αυτό που δημιουργήθηκε και το έχουμε δει από τα βίντεο τα που κυκλοφόρησαν. Και καλό θα είναι σε αυτά τα θέματα όταν τα πιάνουμε να τα συζητάμε, να μένουμε στα γεγονότα. Και όχι σε θεωρίες συνωμοσίας. Σε γεγονότα. Και τα γεγονότα φώναζαν από την αρχή ότι δεν έχουμε όλα τα στοιχεία στα χέρια μας. Δεν μπορεί να έχουμε απαθρακωμένα πλήρως εξαϊλωμένα ανθρώπινα κορμιά και να μας λένε τα πορίσματα για βαθμούς θερμοκρασίας 600, 400, 600 βαθμούς θερμοκρασίας αναπτύχθηκαν από τη φωτιά. Ενώ από την αρχή λέγαμε ότι πρέπει να είναι πάνω από 1.200. Λοιπόν, δίνω την καλημέρα μου στον κύριο Βασίλη Κοκοτσάκη, δικαστικός πραγματογνώμονας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία του σήμερα εδώ. Νομίζω θα είναι κρίσιμα τα 10-12 επόμενα λεπτά που θα το συνομιλήσουμε. Κύριε Κοκοτσάκη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Έχουμε νέα δεδομένα και θα ήθελα λίγο από τη δική σας, από τη δική σας οπτική γωνία και ως επιστήμονας, ο οποίος μπορεί να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο, να μας πείτε καταρχάς πόσο αλλάζει τα δεδομένα ή πόσο ενδεχομένως γεμίζουν κάποια κενά με το αν υπήρχε ξυλόλιο στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Η πρώτη επαφή που κάναμε, νομίζω επιγραμματικά σας είπα ότι αν επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του ξυλόλιου, η ύπαρξη του μάλλον στη σύγκρουση των δύο τρένων, τότε αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Από την αρχή το πόρισμα το οποίο είδαμε όλοι, έπασχε στο σημείο που θα μας πείσει ότι αυτό το οποίο ισχυριζόταν έγινε κιόλας. Το ξυλόλιο στην περίπτωση που είναι υπαρκή η ποσότητά του για να προκαλέσει αυτό το οποίο είδαμε, αλλάζει εντελώς τα δεδομένα. Και ήθελα να πω εδώ, μια και το αναφέρατε ήδη σε σχέση με τον τραυματισμό των πυροσβεστών, επειδή και εγώ είδα τις εκθέσεις των ιατρών σε σχέση με τα τραύματά τους, διαβάζοντας τον 1272 κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το χαρακτηρισμό του συγκεκριμένου υλικού αναφέρεται ως υγρό με ατμούς έφλεκτους. Θα ήθελα να επισημάνω εδώ ότι η θερμοκρασία στην οποία αναθυμιάζει αυτό το υλικό είναι θερμοκρασία περιβάλλοντος, δηλαδή 25 βαθμοί. Λίγο πιο δύσκολο σε σχέση με τη βενζίνη, αλλά κοντά στη βενζίνη. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο όταν το καταπιείς, επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα, προκαλεί ερεθισμό και του δέρματος αλλά και των οφθαλμών. Εάν το εισπνεύσεις και πάλι προκαλεί προβλήματα στα πνευμόνια και σε όλη την αναπνευστική οδό. Βλάβες στα όργανα, εάν παραπεταμένα μπορείς, είναι κανείς σε ένα περιβάλλον τέτοιο. Γι' αυτό και ο κανονισμός επιβάλλει το υλικό αυτό να είναι πολύ μακριά από θερμότητα, σφινθήρες, γυμνές φλόγες, να μην καπνίζουν, να φοράνε γυαλιά, να φοράνε κάποια. Και εν πάση περιπτώσει, εκείνο που μου προκαλεί ιδιαίτερη και εδώ στη σημασία, είναι ότι επισημαίνει χωριστά προσοχή στις ηλεκτρικές εκενώσεις. Και μένω μέχρι εδώ. Γιατί αν θυμόμαστε, το πρώτο που συνέβη στη σύγκρουση των τρένων ήταν η ηλεκτρική εκένωση από την εκτροπή των ηλεκτροφόρων αγωγών. Το λέει δηλαδή ο κανονισμός προσοχή στις ηλεκτρικές εκενώσεις, έτσι. Ναι, είναι ξεχωριστά σε σχέση με όλα τα άλλα. Άρα, κύριε Κοκοτσάκη, εγώ καταλαβαίνω είναι ότι... Είναι ο 1272 του 2008, κανονισμός σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το σήμα το οποίο το χαρακτηρίζει από άψη εφλεξιμότητας και εκρηκτικότητας είναι η κατηγορία 1 σαν... η κατηγορία 2 σαν υγρό κάψιμο και η κατηγορία 1 από άψη κρυκτικότητας. Ότι είναι πολύ δηλαδή και έφλεκτο και κρυκτικό το ξυλόλιο. Και μόνο ότι η χρήση του είναι μεταξύ άλλων και στην παραγωγή κρυκτικών
αυτό το λογισμικό. Α, χρησιμοποιείτε το ξυλόλιο στην παραγωγή εκρηκτικών δηλαδή, έτσι. Έχει πολύ μεγάλη γκάμα. Ναι. Χρησιμοποιείτε τα λιμαντικά ως καύσιμο. Είναι ένα υλικό, είναι το πρώτο σε παραγωγή, σε ποσότητα παραγωγή στις ΗΠΑ. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Δεν είναι μόνο δυστυχώς, επειδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα αυτοκίνητα χωρίς να προκαλέσει πρόβλημα σαν άλλα υποκατάστηση καυσίμων. Mm-hmm. Δεν προκαλεί πρόβλημα στον κινητήρα, είναι φθηνότερο, αλλά προκαλεί μεγάλο πρόβλημα στο περιβάλλον, γι' αυτό και νοθεύεται με αυτό το υλικό. Ουσιαστικά είναι ένας διαλύτης. Ναι, ναι. Όπως το νεύτη δηλαδή. Όπως το νεύτη, κατάλαβα τι λέτε. Και όπως είπατε, είναι και πολύ τοξικό από ό,τι κατάλαβα, έτσι, είναι τοξικό. Ασφαλώς, δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στο περιβάλλον, ναι. Ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν ένα πόρισμα να εντοπίζει το ξυλόλιο και δύο άλλα να μην το εντοπίζουν? Κοιτάξτε, και ο ορισμός των πραγματονομών, μάλλον η έρευνά τους που από μόνη της δείχνει ότι δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει ή τουλάχιστον να δώσει την αληθοφάνεια που θα έπρεπε εκεί, την πιστικότητα, ότι 29 μέρες μετά το συμβάν. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το πόρισμα, δεν ξέρω, το διάβασα κι εγώ, δεν είδα την ουσία αυτή. Και επίσης, κάπου είδα όμως ότι αναφέρεται σαν υλικό στη δεύτερη μηχανή της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Δεν ξέρω αν η μηχανή αυτή όμως είχε εμπλοκή, γιατί η μηχανή ήταν κινητήριος μηχανή ή η μηχανή αυτή που τραβάνε πίσω το τελευταίο βαγόνι στην πίσω μεριά για να την χρησιμοποιήσουν στην ανάποδη πορεία ή αν χρειαστεί. Mm-hmm. Δεν το ξέρω αυτό. Υποθέτω ότι για να το εξετάσουν πρέπει να ήταν στο κομμάτι της σύγκρουσης. Και για να υπάρχει μόνο σε ένα σημείο σημαίνει ότι το υπόλοιπο, σε αντίθεση με το σπρέι, το εξατμίστηκε, εξαϊλώθηκε. Κάηκε τέλεια. Δηλαδή, και πάλι που βρέθηκε αυτό το κομματάκι, το ελάχιστο που βρέθηκε σε μια λαμαρίνα, είναι εκπληκτικό το ότι βρέθηκε. Εκπληκτικό το ότι βρέθηκε. Άρα γιατί πρέπει να είχε και πολύ μεγάλες ποσότητες. Αυτό ήθελα να, εκεί ήθελα να καταλήξω. Αλλά πόσο βρέθηκε σημαίνει ότι είχε και μεγάλες ποσότητες. Υποθετικά μιλάμε, υποθετικά. Και εμπειρικά. Ναι, ναι. Διότι αυτό είναι πάρα πολύ εφλεκτό. Δεν μένει ούτε στο έδαφος, μένει ούτε στην ατμόσφαιρα και έγινε. Ωραία. Έχουμε δύο πυροσβέστες με εγκάβματα χημικά σε χέρια και σε πόδια. Αν θυμάμαι καλά, και στους δύο είναι χέρι και πόδι. Δεξί χέρι, δεξί πόδι. Εκεί θα μπορούσε ενδεχομένως, εάν το ξυλόλιο είναι αυτό το οποίο έχει προκαλέσει αυτό το έγκαυμα, να εντοπιστεί σαν ουσία στο δέρμα των πυροσβεστών. Είχα διαβάσει, επειδή και εγώ έχω τραυματιστεί από χημικά. Mm-hmm. Και έχω λοιπόν προσωπική εμπειρία. Οι στολές, αν δεν βάλει κανείς την στολή την ειδική, mm-hmm. δεν προστατεύεται. Οι κανονικές καθημερινές στολές των πυροσβεστών, αυτές δηλαδή που είχε η πρώτη έξοδος, έτσι τη λένε στην πυροσβεστική υπηρεσία, όταν κλείστηκε να πάει στο περιστατικό, ουσιαστικά πήγαν για τη σύγκρουση δύο τρένων και φωτιά. Χωρίς να περιμένουν σε ένα τρένο, μπορεί να υπάρχουν ουσίες, εμπορικό τρένο με επιβατική αμαξοστοιχεία. Θα είχαν τέτοιου είδους υλικά και προφανώς δεν φορούσαν τις ειδικές στολές που είναι για χημικά περιστατικά. Όχι, γιατί τις καθημερινές στολές φορούσαν. Είχα ρωτήσει τον προσβέστη, μου είχε πει ότι φορούσαν την καθημερινή. Η στολή αυτή λοιπόν δεν τους προστατεύει από έκθεση στα χημικά. Και είναι και τέτοια τα χημικά τα οποία διαπερνούν τα υφάσματα και έρχονται σε επαφή με το δέρμα. Δηλαδή δεν τα εμποδίζει το. Άλλωστε οι ειδικές στολές δεν μπορείς να ζήσεις πολύ καιρό μέσα σε αυτές. Τις βάζεις δηλαδή όταν θες να αντιμετωπίσεις περιστασιακά ένα περιστατικό. Άρα θα υπήρχε η δυνατότητα αυτού του υλικού, αν υπήρχε στην ατμόσφαιρα, είτε να το εισπνεύσουν και να έχουν προβλήματα, είτε να μπει στα μάτια τους και να έχουν προβλήματα που είχαν, είτε στο δέρμα τους και να έχουν προβλήματα που είχαν. Ο χαρακτηρισμός που έχει γίνει από τον ιατροδικαστή είναι έκθεση χημικό προϊόν αγνώστου ταυτότητα. Αγνώστου ταυτότητα. Μπορεί όμως να εντοπιστεί, να ταυτοποιηθεί το ξυλόλιο? Πάνω στο δέρμα όχι. Πάνω στο δέρμα όχι. Μάλιστα. Ναι, αυτό είχε ένα ενδιαφέρον. Πάντως, από ό,τι κατάλαβα, κύριε Κοκοτσάκη, μένοντας βέβαια, περιμένοντας να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη ή όχι, αν όντως βάλουμε στην εξίσωση το ξυλόλιο, τότε μπορεί να έχουμε βρει τον άγνωστο Χ που δικαιολογεί όλα αυτά τα οποία έχουμε δει. Συνέχεια το προηγούμενο, πάνω στα ρούχα, ναι. Είπαμε πάνω στο δέρμα, όχι, πάνω στα ρούχα, ναι. Α, πάνω στα ρούχα, ναι. Επειδή είναι διαιτητικά, παραμένει στο ρούχο. Αλλά αν έχει πληθεί. Ναι, αν έχουν πληθεί όμως οι στολές κτλ. Για τότε μιλάμε. Τώρα τότε, πλέον ναι. Ο χρόνος έχει επιδράσει αρνητικά. 29 μέρες ήταν πάρα πολλές, δεν έχει φύγει αυτό το υλικό, έτσι κι αλλιώς. Ναι, ναι. Άρα πείτε μου λίγο αυτό, ότι μπορεί να είναι ο άγνωστος Γη. Ο ένας είναι ο άγνωστος Γη αυτός. Επιτέλους, ας πούμε, εμείς κάνουμε θεωρία. Δεν έχουμε στην ουσία. Βρίσκουμε αυτά τα οποία γράφονται και τα αναλύουμε.
Το μεγάλο πρόβλημα με αυτή την ιστορία είναι ότι δεν ορίστηκε αυτή που έπρεπε η Επιτροπή Πραγματογνωμόνων με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων για θέματα πυρκαγιάς και για θέματα χημίας από την πρώτη στιγμή να είναι στον τόπο. Και ερχόμαστε τώρα εκ των υστέρων και αναλύουμε ό,τι αποσπασματικά βρίσκεται ή δίδεται στη δημοσιότητα. Διαβάζοντας κανείς αυτό που ονομάστηκε πόρισμα της πυροσβεστικής, θα ήθελα να πω τον νομικό όρο. Ναι. Υπήρξα επί 22 χρόνια σε ανακριτικά γραφεία. Η έκθεση απλής αυτοψίας, το λέει και μόνη της, είναι απλή αυτοψία. Είναι ένδειξη. Ποτέ δεν είναι αποδεικτικό στοιχείο. Αν πάμε δηλαδή στην ποινική δικονομία, εκεί που λέει αποδεικτικά στοιχεία, μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνει τις μαρτυρίες, την ομολογία. Η πραγματογνωμοσύνη, η έρευνα λέει επί των πραγμάτων, είναι αυτή που εμβαθύνει αυτό που δεν βλέπει η αυτοψία. Η αυτοψία λοιπόν, πάμε σε ένα σημείο, είναι ακριβώς όπως την νεκροψία. Και πάμε στα πτώματα, τα οποία αναφέρατε προηγουμένως, τους άτυχους, τους ανθρώπους που κάηκαν. Αυτό είναι για μένα το δεύτερο μυστικό. Mm-hmm. Αυτό που θα θέλαμε δηλαδή στα ρούχα του πυροσβέστη να δούμε, θα μπορούσαμε να το δούμε στο εσωτερικό των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι χάθηκαν στη ζωή, αν είχε γίνει όχι αυτό η νεκροψία, αλλά η δικαστική πραγματογνωμοσύνη, η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, η λεγόμενη νεκροτομή του εργαστηριακού στελέχου. Αν είχαν μελετηθεί, δηλαδή δεν έγιναν αυτές οι μελέτες, δεν έγιναν αυτοί οι έλεγχοι. Από ό,τι είχε εντοπιστεί, απουσιάζει παντελώς από όλα τα πορίσματα η έκθεση ιατροδικαστική που να λέει την αιτία θανάτου. Η αιτία θανάτου εγκάβματα δεν μας δίνει. Τα εγκάβματα είναι το εξωτερικό. Δεν ξέρουμε όμως τι είδους εγκάβματα είναι. Έχουμε εσωτερικά εγκάβματα ή εξωτερικά εγκάβματα. Το εξωτερικό το βλέπεις. Το βλέπεις με την νεκροψία. Με την, ουσιαστικά την αυτοψία επί του νεκρού. Όπως έκανε και η πυροσβεστική. Έκανε αυτοψία και πήρε εκ των υστέρων ένα πόρισμα. Σε εκθέσεις απλής αυτοψίας, όταν υπάρχει επιτροπή πραγματογνωμόνων, δεν επιτρέπεται κατ' ουσία να αγγίξεις το αίτιο της φωτιάς. Διότι όταν υπάρχει ειδική επιτροπή, εσύ απλά περιγράφεις ένα γεγονός που αντιλήφθηκες όταν πήγες σαν αυτοψία. Όταν κάνεις αυτοψία συμπληρωματική 29 μέρες μετά, μόνο και μόνο για να ταυτιστούμε με την επιτροπή των πραγματογνωμόνων, είναι ένα θέμα το μπορεί και αν ακόμα αληθινό να είναι και πραγματικό, σε βάζει σε σκέψη. Μάλιστα. Κύριε Κοκοτσάκη, εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθούμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας σήμερα στην εκπομπή. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι μαζί μας και σήμερα είναι ο Χάρης ο Υδραυλικός, ο καλύτερος υδραυλικός της περιοχής. Αν ψάχνετε να βρείτε υδραυλικό, τότε θα επικοινωνήσετε με τον Χάρη, είτε είστε Θεσσαλονίκη, είτε είστε γύρω-γύρω νομούς, είτε είστε στη Χαλκιδική. 6937 029 786, 6937 029 786. Ο Χάρης ο Υδραυλικός είναι και σήμερα μαζί μας. Μου λέει να σας επισημάνω ότι πρέπει να τοποθετήσετε, αν δεν έχετε τοποθετήσει, πρέπει να τοποθετήσετε οπωσδήποτε ηλιακό θερμοσύφωνα στο σπίτι σας. Θα σας κάνει τεράστια εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος και ή φυσικού αερίου, ανάλογα τι χρησιμοποιείτε για να ζεσταίνετε το νερό σας. Υπάρχουν ελληνικοί ηλιακοί θερμοσύφωνες οι οποίοι είναι εξαιρετικής κατασκευής και αντοχής, οπότε για τοποθέτηση ηλιακού θερμοσύφωνα επικοινωνείτε με το Χάρη τον υδραυλικό 6937 029 786. Μένετε μαζί μας μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Θα κάνουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Γέροντα Σάβα Λαβριώτη για ένα από τα θέματα τα οποία ενδιαφέρεστε πάρα πολύ και αναφέρομαι και στις ταυτότητες αλλά και στο ψηφιακό νόμισμα, στην αχρήματη κοινωνία. Έχει να πει πολλά ο Γέροντας Σάβας Λαβριώτης. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα επίσης στην συνέχεια της εκπομπής αναφορικά με κάποια οπωροκυπευτικά τα οποία έρχονται στη χώρα μας από την Τουρκία και πάνω στα οποία εντοπίζονται τεράστιες ποσότητες φυτοφαρμάκων, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να ξέρουμε και τι τρώμε, να ξέρουμε τι βάζουμε στο τραπέζι μας, τι δίνουμε στα παιδιά μας να φάνε. Τεράστιες ποσότητες φυτοφαρμάκων σε οπωροκυπευτικά τα οποία έρχονται στο τραπέζι μας από Τουρκία χωρίς να το ξέρουμε τις περισσότερες φορές. Εν αγνία μας τις περισσότερες φορές. Εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες φυτοφαρμάκων από τους γείτονες τους Τούρκους. Και έχουμε και γενικότερα επίσης πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Θα είναι και ο Ζάκης ο Πολυζωήτης στο τρίτο μέρος της εκπομπής, αλλά και μια συγκλονιστική μαρτυρία από τον γιο ενός ανθρώπου ο οποίος δίνει τη μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Αναφέρομαι στον τον 54χρονο security, ο οποίος εκεί στον Ασπρόπυργο έπεσε θύμα
σκληρότατης, βάναυσης, απάνθρωπης επίθεσης και είναι, από ό,τι λένε οι γιατροί, χωρίς την παραμικρή ελπίδα να κρατηθεί στην ζωή. Ο γιος του θέλει να κάνει μια παρέμβαση εδώ στην εκπομπή. Μετά τις 10.30 θα τον έχουμε και αυτόν στην, θα έχουμε τη δυνατότητα να τον ακούσουμε και να ακούσουμε όλα όσα θέλει να πει για το πώς ο πατέρας του κρατιέται κυριολεκτικά στη ζωή από μια κλωστή. Δέσποινα Μποτίτση, Δελτίο Ειδήσεων. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο, δεν φεύγει κανείς.